Έχουμε προεκλογές, θέλω. Την επαναβεβαίωση της άνετης πρωτοκαθεδρίας θέλει να αποτυπώσει στις κάλπες των ευρωεκλογών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έστω και με απώλειες, όπως προκύπτει από την έρευνα του Euronews, η οποία αποτελεί τη συνισταμένη δημοσκοπήσεων σε κάθε χώρα. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα της Ελλάδας, που ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διατηρεί τα ενία με μεγάλη διαφορά από το επόμενο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται με πτωτικές τάσεις, χάνοντας 3% στο διάστημα από 1η Μαρτίου έως 1η Μαΐου και βρίσκεται οριακά κάτω από το 33%. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα των κυβερνώντων κομμάτων της Ευρώπης, που ως επιτοπλίστων καταραίουν. Η απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται ως δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα, κινείται πέριξ του 20%. Σε απόσταση στατιστικού λάθους, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ενώ τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση, που πλησιάζει σε διψήφιο ποσοστό. Πέμπτη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επί τη βάση αυτών των αποτιμήσεων, η Νέα Δημοκρατία θα αποκομίσει επιπλέον μία έδρα στην επόμενη Ευρωβουλή για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θα φτάσει στους 8 ευρωβουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξει 4 ευρωβουλευτές, 3 στο ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση 2, όσους και το ΚΚΕ. Η απαγόρευση καθόδου ακροδεξιών σχηματισμών δείχνει να λειτουργεί ως ανάγωμα διαρροών από τη Νέα Δημοκρατία, απορροφώντας τους κραδασμούς των πρόσφατων νομοσχεδίων που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως εκείνο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θετικά λειτουργεί και η υποψηφιότητα Φρέντι Μπελέρ για τη Νέα Δημοκρατία. Η νίκη να συμβολίζει τη νίκη σας και γενικά τη νίκη του ελληνισμού. Να είσαι καλά, Φρέντι. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, αλλά φυλακισμένος από τις αλβανικές αρχές, αν λάβει αρκετές ψήφους και γίνει ευρωβουλευτής, τότε θα απολαμβάνει ασυλίας και πλέον το πρόβλημα με τον εγκλισμό του λαμβάνει ευρύτερη διάσταση.